Σε ευχαριστώ, αλλά δεν... Το 2009 τι έγινε. Πες μου. Το 2009 τι έγινε, λοιπόν. Το 2009 ξεκίνησε από το 2004 όλη μου τη ζωή. Έχω τελειώσει δύο δραματικές σχολές. Η πρώτη είναι της Μέρης Βοζιατζή Τράγκα και η δεύτερη είναι του Θέατρου Τέχνης του Κάρολου Κούν. Στο ενδιάμεσο, όταν τελείωσα την κυρία Τράγκα, προσπάθησα να βγω στην αγορά εργασίας, σαν ηθοποιός, mm-hmm. με χαρτί, mm-hmm. από Υπουργείο και από τα πάντα. Μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία, ως Άννα Τσουκαλά. Με το που ξεκίνησα να ψάχνω ρόλους, λοιπόν, μου λέγανε όλοι ότι πέρασε στην οντισιόν, έλα από το γραφείο να σου δώσουμε το ρόλο. Πήγαινα. Στην αρχή ήταν μιλημένα. Μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κοιμηθείς μαζί μας για να τον πάρεις. Είτε στο θέατρο, είτε στο σύριαλ, είτε στο κινηματογράφο. Τους έλεγα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ είμαι η κόρη ενός ήρωα. Πάρτε το ρόλο και κάντε το ό,τι θέλετε εσείς. Έφευγα και έκλεινα την πόρτα για πάντα. Μετά κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και είπα να σπουδάσεις κι άλλο, Άννα, για να γίνεις καλύτερη ακόμα. Δώσε Εθνικό Θέατρο και Θέατρο Τέχνης του Κούν. Ξανά από την αρχή όλα. Ξαναδιαβάζω, ξαναμπαίνω στο Θέατρο Τέχνης για να γίνω, προσπάθησα να γίνω καλύτερη. Ως άνθρωπος, ως ηθοποιός, γιατί η λέξη ηθοποιός πει ήθος. Ήθος. Όχι βάσανα τέτοια. Τελειώνω τον Κούν και μετά ξαναβγαίνω στην αγορά εργασίας, όπως όλοι οι συναδελφοί μου που είμαι με το μέρος τους και τους αγαπάω όλους μόνη μου την καρδιά. Όπως αγαπάω την Ελλάδα και την Κύπρο. Και δίνω το αίμα μου και τη ζωή μου για αυτές τις χώρες. Μετά λοιπόν, όποια δουλειά έψαχνα, εμένα προσωπικά την Άννα, από τους 50 ανθρώπους που πήγαινα με οντισιόν εκείνα τα χρόνια και περιμέναμε 10 ώρες να έρθει η σειρά μας, με ένα μπουκαλάκι νερό, φτωχά παιδιά, πήγαινε έλα, μεγάλες αποστάσεις. Μου λέγανε τα ίδια πράγματα. Έκλεινα την πόρτα και έφευγα. Κάποια στιγμή ένας προσπάθησε να μου κάνει μεγάλο κακό, δηλαδή να με πιάσει, να πέσει πάνω μου από το φεστιβάλ. Από το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου για μια ταινία μεγάλη. Πήρα κατευθείαν το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου, έδωσα το όνομά του και πήγα στην αστυνομία. Να βρω έναν γνωστό μου διοικητή αστυνομίας. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Θεός χωρέστον. Και του είπα, στο χώρο γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Ο άλλος πήγε να με πιάσει. Μέχρι τώρα δεν με έχει πιάσει κανένας. Δεν μου είχε ακουμπήσει κανένας τίποτα από πάνω μου. Αλλά τώρα πάνε να πιάσουν κιόλας. Σε οικετεύω, πιάστε τους. Κάντε κάτι. Η μαρτυρία μου έρχομαι κατευθείαν σε εσάς. Ήρθανε λοιπόν οι διοικητές αστυνομίας, κλείσαν την πόρτα στο γραφείο και μου πάνε. Κορίτσι μου γλυκό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν μας αφήνουνε. Όπως ήρθες φεύγεις. Δεν μας αφήνουν ποιοι. Άρα μιλάμε, Ναταλία, ναι. Μιλάμε για μεγάλη διαφθορά. Και αυτά που γίνονται εκεί γίνονται και εδώ και γίνονται και παντού. Και όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο πολλά γίνονται. Γιατί η κοινωνία πρέπει να γίνει κάθαρση. Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Μετά λοιπόν, με πολύ κόπο, σπουδές, τρέξιμο, ορφανή, η μάνα μου ήρωας να μας μεγαλώσει με την αδερφή μου. Τα πάντα όλα όπως κάνουν όλα τα παιδιά. Με πολύ κόπο και αγώνα. Οι τίμιοι άνθρωποι. Οι ηθοποιοί πραγματικοί. Μετά πήγα και ξεκίνησα τους πρώτους πρωταγωνιστικούς μου ρόλους. Στο Μη μου λες αντίο, στη λίμνη των στεναγμών και στον έρωτα. Σε αυτούς τους ρόλους λοιπόν έζησα και άλλα τέτοια πράγματα, πεσήματα. Και εκεί έπρεπε να πάρω τη μεγάλη μου απόφαση. Γιατί αυτό το πράγμα έπρεπε να σταματήσει. Δεν με είχε βιάσει κανένας, δεν με είχε ακουμπήσει κανένας. Δόξα του Θεού. Αλλά πήγαινα πια να με πιάσουνε και μου λέγανε ότι εάν δεν κάτσεις, θα σου κλείσουμε τις πόρτες. Ερώτηση. Υπάρχει μια κλίκα, Ναταλία, που μιλάνε μεταξύ τους. Στα τηλέφωνα. Σκηνοθέτες ή ηθοποιοί. Σκηνοθέτες παραγωγή. Σκηνοθέτες παραγωγή. Μάλιστα. Υπάρχει μια κλίκα. Μια κλίκα η οποία είναι και από γυναίκες και από άντρες. Είναι και γυναίκες μέσα. Και άντρες. Που παίρνουν τηλέφωνο και λένε: μην ξαναπάρεις την Τσουκαλά στη δουλειά. Απέκλεισέ την. Κλείσε την πόρτα. Κάνε ράνε. Δηλαδή σου κάνουν ένα μεγάλο
μια μεγάλη μάχη, mm-hmm. ώστε εσύ να γονατίσεις. Να προσπαθείς να κάνεις δική σου ομάδα, μπορεί να είσαι πολύ φτωχός, να μην πετύχει, αλλά εσύ δεν θα βρεις δουλειά από αυτούς. Υπάρχει μια τεράστια κλίκα που είναι πολύ κακιά και υπάρχει μια κλίκα αγγέλων ηθοποιών που υποφέρουν και σκηνοθετών και παραγωγών που πρέπει να λάμψουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν έπρεπε να πάρω τη μεγάλη μου απόφαση, Ναταλία. Ή θα έβγαινα να τα πω σε οποιαδήποτε εκπομπή με καλούσε μετά τη Βαρκελόνη, γιατί έπαθα τεράστια κατάθλιψη. Mm-hmm. Όχι άλλο, είπα. Πρέπει να βοηθήσω τους υπόλοιπους. Εδώ ήρθαμε για κάποιο σκοπό όλοι μας. Δεν είμαστε μόνο για την πάρτη μας. Είμαστε ένα σύνολο. Είμαστε μια ομάδα που ζούμε μέσα σε μια κοινωνία. Άρα πρέπει να κάνουμε θυσία. Τι θυσιάζει ο καθένας από εμάς? Εγώ έπρεπε να θυσιάσω την καριέρα μου. Όταν λοιπόν με κάλεσε ο κύριος Χαρδαβέλλας το 2009 στον αθέατο κόσμο και μου κάνανε την ερώτηση, κυρία Άννα Τσουκαλά, τι γνώμη έχετε για τη σεξουαλική παρενόχληση, εάν υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, εγώ έπρεπε να βγω και να πω την αλήθεια. Ναι. Με ό,τι. Κόστος. Με όποια συνέπεια είχε. Ναι. Αυτή η αλήθεια. Είπα λοιπόν την αλήθεια και έπεσε η εκπομπή. Ήταν και ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Τζιβιλίκας τότε. Θέλανε να με διώξουνε, τρελαθήκανε που άνοιξα το στόμα μου και μίλαγα. Και είπα, όχι ονόματα, γιατί ξέρω ότι απαγορεύεται στις εκπομπές να λες ονόματα. Αλλά είπα την αλήθεια. Ότι εμένα προσωπικά, εμένα στην Άννα, γιατί ο καθένας λέει την προσωπική του εμπειρία, μου έτυχαν αυτά τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα τόσο βρώμικα στην Ελλαδίτσα μας, την πανέμορφη και την ευλογημένη αυτή τη χώρα. Τι εννοείς έπεσε? Μετά την εκπομπή την εξαφάνισαν. Σε σταματήσαν, δεν σ' άφησαν να μιλήσεις? Όχι, έφυγα. Μετά την εκπομπή την εξαφάνισαν, Ναταλία. Την εξαφάνισαν την εκπομπή. Δεν βρίσκεται πουθενά αυτή η εκπομπή. Άδραξε την ευκαιρία ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, με φώναξε στη δική του, είναι η εκπομπή που έχει μείνει. Mm-hmm. Και τα είπα. Και μετά και η Χριστίνα Λαμπύρη, και ήταν και τρεις σωματοφύλακες στο σπίτι μου. Η κυρία Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου, που έπαιζε την Εμινέτη, μαμά μου στο Μίμουλες Αντίο. Mm-hmm. Η κυρία Λαμπρινή Λίβα, που είναι από το Εθνικό Θέατρο, και οι δύο οι κυρίες, τεράστιες και υπέροχες, ποιούν ήθος. Και έπειτα, ένας φίλος μου που έπαθε και αυτός πολύ μεγάλη ζημιά, που μίλησε στην κυρία Χριστίνα Λαμπύρη και ήρθαν με link στο σπίτι μας για να πούμε ακριβώς τι γίνεται στο χώρο. Κόψανε πάρα πολλά στην εκπομπή της κυρίας Λαμπύρης στο Star. Δεν μας δώσαν επίσης το tape που ζητήσαμε και το παιδί αυτό βρήκε πάρα πολύ δυσκολία, γιατί του λέγανε όλοι συμφώνησες τότε με την κυρία Τσουκαλά και τις έκανες σαν συμπαράσταση. Κλεισμένες οι πόρτες για σένα, Γιάννη. Το τι πέρασαν οι φίλοι μου. Ποιος, Γιάννη? Δίνω τη ζωή μου για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν, Ναταλία μου γλυκιά, διάλεξα να θυσιάσω την καριέρα μου ως Άννα Τσουκαλά, παιδί του Ανδρέα Τσουκαλά και της ζωής Τσουκαλά, παιδί ενός ήρωα, όπως είναι ο δικός σου πατέρας, που άφησε ιστορία. Διάλεξα να θυσιάσω την καριέρα μου, γιατί έπρεπε να πω την αλήθεια με ό,τι συνέπεια είχε πάνω μου. Το τι έχω περάσει στη ζωή μου. Το τι έχω δουλέψει και έχω κόψει τα χέρια μου σε εστιατόρια. Το τι υπηρέτρια σε πλούσια σπίτια μέσα στο Μανχάταν είμαι, που υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν εφερθεί εκπληκτικά και είμαι ευγνώμων για αυτούς τους ανθρώπους, όπως εδώ μου δώσανε και ξανά παίξα θέατρο από το 2008 που είχα παίξει την τελευταία μου παράσταση στις Βάκχες, στη Βαρκελόνη, στα Ισπανικά, στα Καταλανικά με τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο του Θεάτρου Τέχνης και εκείνος που το γνώρισα εκεί. Ποτέ δεν μπήκα σε δουλειά με μέσον, ποτέ δεν πάτησα επιπτωμάτων, ποτέ δεν χρησιμοποίησα καμία ευκολία μου, ακόμα και τότε με τη Μελέκ που είχε γίνει στο Μίμουλες Αντίο. Αυτός ο ντόρος ήρθανε πολιτικοί στο σπίτι μου και μου δίνανε τα απίστευτα λεφτά για να πάω να γίνω βουλευτής και τους είπα, όπως ήρθατε φεύγετε. Εγώ είμαι ηθοποιός και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό. Με σταματήσανε όλοι και κρύβανε στις ειδήσεις, με δείχνανε ότι είχα τρελαθεί στις ειδήσεις, με δείχνανε ότι είχα χαζέψει στις ειδήσεις, στα κανάλια όλα, οι δημοσιογράφοι όλοι με θάψανε. Το τι ψυχολογικά προβλήματα πέρασα, το τι χάπια πήρα, το τι δούλευα όλη τη νύχτα και έτρεχα και σουβουγκάριζα και καθάριζα σαν καθαρίστρια για να πηγαίνω να σπουδάζω το πρωί, και εδώ πέρασα στη μεγαλύτερη σχολή του κόσμου, τα απογευματινά τμήματα, στο Τζούλιαρτ. Με όλη τη βοήθεια του άντρα μου γίνονται αυτά και με το Θεό που πιστεύω. Όση ροκιά και να έχεις μέσα σου, πρέπει να είσαι τίμιος άνθρωπος. Γιατί, Ναταλία, η κοινωνία μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είτε είσαι φτωχός, είτε είσαι πλούσιος, είτε είσαι βασιλιάς. Χωρίζεται σε αυτούς που έχουν τιμή και σε αυτούς που είναι ανέντιμοι. Και είναι τόσο πολύ ανέντιμοι οι άνθρωποι σήμερα, Ναταλία μου, που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι όχι μόνο
αυτοί δεν την πέφτουν στα κοριτσάκια και στα αγοράκια. Αλλά τα κοριτσάκια έρχονται και την πέφτουν σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καταστρέψαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κλείσαν όλες τις πόρτες και πολεμήσανε τον κόσμο, καταστρέψανε καριέρες. Στην κοινωνία μας λοιπόν πρέπει να γίνει κάθαρση. Πρέπει να φύγει όλος αυτός ο κόσμος που κατηγορεί τώρα και τα κοριτσάκια και τα αγοράκια που βγαίνουν και λένε την αλήθεια και αυτοί λένε ότι εκεί να τους την πέφτουν, ενώ μια ζωή εκείνη κάναν το κακό και κλείσανε τους δρόμους και μεγάλα ταλέντα λιώνουν στο σπίτι τους τώρα και ουρλιάζουν κάθε δευτερόλεπτο για να παίρνουν λεφτά και να πλουτίζουν κι άλλο άνθρωποι που γουδάρανε ζωντανά παιδάκια και αγοράκια και κοριτσάκια. Και βγαίνουν στα κανάλια και δεν έχουν ίχνος ντροπής μέσα τους, δεν έχουν ίχνος ακεραιότητας μέσα τους, δεν φοβούνται το Θεό, δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και λένε τέτοια πράγματα. Εγώ έχω να κάνω στους ΕΗ 10 καταγγελίες, οι 5 μπορεί να έχουν πεθάνει κιόλας. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται ακόμα και σήμερα με όλα αυτά που έχουν συμβεί και βγαίνουν και μιλάνε και για μένα είναι ντροπή ως απόγονος του Κολοκοτρώνη που είμαι, ως απόγονος του Καραϊσκάκη που είμαι, της Μπουμπουλίνας, ως απόγονος του πατέρα μου, του πατέρα σου, ως απόγονος όλων των ιερών οστών που βρίσκονται κάτω από αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, που έδωσε όλο τον πολιτισμό σε ολόκληρη τη γη, η χώρα μας το έκανε αυτό, ως απόγονος αυτών των πλασμάτων να έρχονται όλοι εκείνοι οι συνάνθρωποι μας και να θέλουν να μας κατασπαράξουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Εσύ ήθελες να ρωτήσεις κάτι. Ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω, κυρία Τσουκαλά, όλα αυτά που μας περιγράψατε και ζούσατε τότε ήταν και ο λόγος επί της ουσίας που σας έκαναν να εγκαταλείψετε και την Ελλάδα? Ή για κάποιο άλλο λόγο πήγατε στην Αμερική? Μου στείλανε ραβασάκι από κανάλι. Μου στείλανε ραβασάκι από κανάλι και μου είπανε, τώρα υπέγραψες τη θανατική σου καταδίκη. Εξορία. Αλήθεια? Ναι. Δεν θέλω να πω ποιο κανάλι είναι. Γιατί δουλεύουν μέσα άνθρωποι και θα χάσουν τη δουλειά τους. Εξορία λέγοντας... Μου στείλανε ραβασάκι από κανάλι. Προσέξτε γιατί διαφθορά συστήματος μιλάμε, παιδιά. Μιλάμε για ένα σύστημα που είναι μπλεγμένη μέσα η αστυνομία, είναι μπλεγμένη μέσα η πολιτική, η ιατρική, η παιδεία. Μιλάμε για ένα σύστημα που οι θέσεις πάνω που διοικούνται από κάποιους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν πάντα οι άγγελοι, είπαμε παντού, είναι τόσο διεφθαρμένοι μεταξύ τους που λένε. Όχι απλά θα την πολεμήσουμε, θα την καταστρέψουμε, θα την βγάλουμε τρελή, στο Δαφνί θα μπει ή σε φυλακή θα μπει που θα τη σκοτώσουν, θα τη βιάζουν και θα την πλακώσουν στο ξύλο. Εμείς θα καταστρέψουμε τους καλούς. Μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που είχε πει ο Αριστοτέλης, ότι η ασυδοσία του ενός περιορίζει την ελευθερία του άλλου. Άννα, είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Πριν σε χαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, θέλω να σε ρωτήσω αν παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών, αναγνώρισες καθόλου πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις? Ήταν κάτι οικείο σε σένα, κάτι γνώριμο? Ναι. Όλα όσα λένε είναι αλήθεια. Μάλιστα. Είμαι μαζί με όλους που μιλάνε. Ό,τι χρειαστούν είμαι δίπλα τους. Ξέρω εμένα γιατί δεν, τότε που το είχα πει το 2009 πρώτη, δεν βρέθηκε κόσμος να με συμπαρασταθεί. Το καταλαβαίνω αυτό και συναδελφοί μου. Βρεθήκανε μόνο 3 άγγελοι. Ζήτησα βοήθεια από κάποιους άλλους συναδελφούς μου. Μου είπανε όχι. Κάποιοι δεν θέλανε να ανακατευθούν. Κάποιοι φοβηθήκανε. Αλλά δεν είχαμε το ίντερνετ. Αλλά τα κανάλια το θάψανε κατευθείαν και ο κόσμος δεν πρόλαβε να δει τίποτα. Ούτε οι συνάδελφοι πρόλαβαν να καταλάβουν ακριβώς και τι γίνεται. Ήμουνα ένα παιδί. Βγήκε τελείως μόνο του να τα πει το 2009 και είπανε πάνω στην Τσουκαλά να τη σκοτώσουμε τώρα. Και η μόνη μου ελπίδα ήταν να φύγω από τη χώρα μου. Να σου πω κάτι. Δεν θα πω... Ακούγεται πολύ βλακώδες τώρα... Το όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είναι τελείως παράτερο με το να βλέπεις ένα κορίτσι να ασπαράζει. Θα πω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχεις βρει τον άνθρωπό σου, έχεις βρει ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο που σε λατρεύει και σε στηρίζει. Και το όνειρο που κυνήγησες τότε σε λάθος, ίσως τόπο και με λάθος ανθρώπους, αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο το κάνεις πραγματικότητα, έστω και τόσο μακριά στην Αμερική. Δίπλα σε έναν άνθρωπο βρεσί, Άννα μου, που σε λατρεύει και σε αγαπάει και σε στηρίζει και έχεις μια αγκαλιά και έναν άνθρωπο που
ξέρεις, δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ρε παιδιά. Έχει ανοίξει και ο δρόμος προς τη δικαίωση, έτσι. Είναι και η στιγμή αυτά που την πνίγουν, το διαλυμένο της όνειρο. Άργησε πολύ η ώρα της αλήθειας για την Ελλάδα και εσύ πια είσαι τόσο μακριά. Είναι ειρωνικό, αλλά ίσως μια μικρή δικαίωση και εκεί που είσαι, την αισθάνεσαι, βρε εσύ, Ανούλα μου. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά τι να σου πω. Εγώ αισθάνομαι. Είμαι πολύ γραφική με αυτό που θα πω. Όχι, γραφική δεν είναι. Σαν άνθρωπος είμαι. Εγώ αισθάνομαι πολύ το. Όταν ήθελα να αυτοκτονήσω και να πεθάνω. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι μέσα ο Θεός. Αισθάνομαι λοιπόν την. Αισθάνομαι τόση μεγάλη βοήθεια από τον. Από τον Θεό και η αποστολή δική μου εδώ είναι να είμαι συνάνθρωπος και να βοηθάω τους συνανθρώπους μου. Πάνω απ' όλα, η αποστολή μου εδώ κάτω στη γη είναι να είμαι άνθρωπος. Εγώ πεθαίνω για την Ελλάδα μου και την Κύπρο μου. Εδώ με βοηθήσανε όλοι οι Κύπροι. Όπως ο κύριος Φυτοστράτης που μου έδωσε να παίξω στο θέατρο μετά από το 2008 που είχα να παίξω. Όπως ο κύριος Λεωνίδας Λοϊζίδης που μου έδωσε να παίξω στο θέατρο. Όπως εδώ ο κύριος Γραμματικός Μακεδόν που έρχεται και κάνει όλες μας τις ταινίες και όλες μας τις παραστάσεις και τις συναυλίες. Όπως ο άντρας μου, ο Γρηγόρης, ο Χριστόφορος που είναι όλη μου ζωή. Αλλά να ξέρετε κάτι, όπως οι φίλοι μου που τους λατρεύω, όπως η οικογένειά μου, όπως όλοι οι άνθρωποι που με βοηθήσαν και είναι δίπλα μου. Όμως, όπως εσύ, Ναταλία, που σε αγαπάω, και όπως όλη σου η ομάδα, και όπως η φίλη μας η Μαρία που είπε να μιλήσω σε σένα και να στείλω εγώ να σε καλέσω. Όπως η φίλη μας Ελένη που έβαλε στο post στο Facebook και αυτό την αδικία και βγήκα και μίλησα, αλλιώς δεν θα έβγαινα, γιατί έκλαιγα συνέχεια και ήμουνα σε αθλία κατάσταση. Έκανα μεγάλο αγώνα για να μπορώ να τα απεξέλθω σήμερα και να σας μιλήσω. Εγώ πεθαίνω για την Ελλάδα μου και την Κύπρο μου. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε πάρα πολύ τη χώρα τους, όταν τη στερούνται, έχουν πρόβλημα. Σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη από την Ελλάδα, Άννα. Το μυαλό τους είναι συνεχεία στη χώρα τους. Εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρουμε. Και εμείς σου ανταποδίδουμε όλη μας την αγάπη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και για όλα όσα κατέβησες και μοιράστηκες με τον κόσμο που μας βλέπει και μαζί μας.